σωστά. Σχέδιο ανάλογο με αυτό του πρώην στρατοπέδου Κόδρα ζητούν κάτοικοι και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης στην Καλαμαριά για την αξιοποίηση του άλσους της Νέας Κρίνης, συνολικής έκτασης 27 στρεμάτων. Εκπρόσωποι της παράταξης ΡΕΚ και κάτοικοι της περιοχής μετέφεραν το αίτημα για απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία στον αρμόδιο Υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου. Από παλιά, ο χώρος αυτός ήταν αντικείμενο διεκδίκησης των τοπικών κινημάτων και της τοπικής κοινωνίας. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε να διεκδικεί ένα κομμάτι της έκτασης Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Η υπόθεση βρίσκεται στον Άριο Πάγο, αναμένουμε την έκδοση απόφασης. Το υπόλοιπο κομμάτι όμως των 20 στρεμάτων παραμένει εντελώς αταξιοποίητο. Σήμερα είναι εγκαταλειμμένος. Ευτυχώς τα κινήματα των παραγωγών χωρίς μεσάζοντες κατά διαστήματα το προσέχουν γιατί διαθέτουν τα προϊόντα, αλλά στην πράξη είναι εγκαταλειμμένο και είναι εστία κινδύνου για τους διερχόμενους. Η διεκδίκηση των 10 στρεμάτων από τη Μονή Βατοπεδίου έχει λάβει τον χαρακτήρα δικαστικής διαμάχης με το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δικαιώθηκε σε επίπεδο εφετίου, ενώ μετά την προσφυγή της Μονής στον Άριο Πάγο αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης. Κάτοικοι της περιοχής ζητούν από την ηγεσία του Υπουργείου να πράξει τα απαραίτητα, ώστε να αξιοποιηθούν αρχικά τα ελεύθερα στρέμματα έως ότου εκδοθεί η τελική απόφαση. Είναι επικροκατοικημένη περιοχή, έχει έλλειψη σχολείου, δημοτικού σχολείου. Το σχολείο που στεγάζονται τώρα τα παιδιά εκεί πέρα στην περιοχή είναι το Πέτρινο, το οποίο είναι ένα παλιό κτίριο και το σχέδιο είναι να γίνει εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο και να γίνει το νέο σχολείο στις καπνοποθήκες. Στο περιθώριο των επισκέψεών του στην Αγκρότικα, ο Υπουργός απάντησε στην Αντιπροσωπεία Κατοίκων και Ερετών ότι εξετάζει θετικά το αίτημά τους. Στη δική μας πλευρά, επειδή αυτές οι παραχωρήσεις έχουν ως αντικείμενο την υπηρέτηση ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών, και τις τοπικές κοινωνίες τις εκφράζουν τα κινήματα, ειδικά για μας, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Λοιπόν, το βλέπουμε θετικά. Ναι. Περιμένουμε λοιπόν την πολύ απόφαση του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ναι, και από εκεί και πέρα προχωράμε, είμαστε σε επαφή. Τα τελευταία χρόνια στο χώρο των πρώην καπναποθηκών διοργανώνεται αγορά χωρίς μεσάζοντες.